Γραφή. Εδώ και όλα. Ναι. Γιατί δεν μου το λες. Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε review αυτόν εδώ τον αργυλέ. Make. Την προηγούμενη φορά πόσα χτυπήματα είχα. Καμία 15. Πολύ δουλειά. Είναι σχετικά καινούριο μοντέλο. Πέρσι, μπου, αου, ή... Φέτος πρώτη φορά τον είδα στην αγορά. Πάμε να το δούμε πρώτα και μετά να σας πω τη γνώμη μου. Αυτό είναι το down stem. Όπως το αλφα χούκα, μπορείς να το βιδώσεις έτσι με diffuser ή αλλιώς να το βιδώσεις έτσι χωρίς diffuser. Αυτός είναι το stem του. Εδώ τα παιδιά πρωτοτυπήσανε με τις φλάντζες, δηλαδή πάνε οι φλάντζες του χρώματος με το ναργιλέ. Πάμε να το ξαναομολογήσουμε να δούμε πόσα κομμάτια αποτελείται και πόσο εύχρηστος είναι να το πλύνουμε. Αυτό είναι το κομμάτι το πάνω, το ακριλικό, πολυκετάλι, το upstem. Αυτό εδώ το μεταλλικό για να κρατήσει τις 5 μπύλες που έχει μέσα. Εσωτερικά έχει ανοξείδωτο, οπότε βιδώνεται μέταλλο με μέταλλο. Το ματσίκο του παιδιά. Είναι με μια πολυκετάλλη μαύρη επένδυση. Ωραίο είναι στο να το πιάνεις. Αυτός είναι ο κονέκτορας. Ο κονέκτορας είναι μαγνήτη. Μέσα έχει λάστιχο. Έχει το σήμα της Make. Το πιατάκι τους. Πολύ ωραίο. Είναι έτσι πήραν την ιδέα νομίζω το... τη γη. Δηλαδή το... τέτοιο όπως εδώ σου φαίνεται σαν global φάση. Και μας άδειασε το κουτί. Πάμε να το συνομολογήσουμε παιδιά. Αν και το καλοκαίρι πέρασε, το βάζουμε. Μετά το πολυκετάλι, μετά το πάνω μέρος, πιατάκι. Το πιατάκι αρκετά στιβαρό. Και μου αρέσει εδώ που έχουν κάνει και έτσι να το πιάνεις το κονέκτορο το πάνω. Αυτός είναι. Ευχαριστώ Κωστά. Και είναι κάπως έτσι ο ναργιλές. Συνδυάσεις, παιδιά. Τι πίνεις? Ένα ουίσκι, νερό. Έχει πολύ μέντα. Ωραία εξαίρεση. Ναι, η εξαίρεσή του είναι τύπου αλφα χούκα. Λίγο πιο, η γωνία του είναι πιο ανοιχτή. Τράβηγμα, εγώ παιδιά τώρα το έχουμε το diffuser. Ελαφρύ θα έλεγα, θόρυβο όπως το βλέπετε. Θα το καταντούσα κάπως σαν τον αλφα χούκα. Είναι παιδιά ένας ναργιλές που είναι στην κατηγορία αυτού του τύπου. Ματ πυρ, βουντού σμοκ, αλφα χούκα. Έχει διάφορα χρώματα. Αυτός είναι ο μαύρος με τον γκρι. Εδώ υπάρχει κόκκινο, υπάρχει κίτρινο με μαύρο, μοβ με μαύρο. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η νέα εταιρεία. Η Make Hookah. Όπως είδατε, εύκολα ξαναλογείται όλα τα κομμάτια. Οπότε είναι και εύκολο στην στήρισή του. Νομίζω το είπα πριν, είναι με μαγνήτη. Με στυλ όπως είναι στο Matt Peer, είναι εσωτερικό μαγνήτης. Και είναι αυτός ο μαύρος που δεν οξυδώνεται, οπότε όλα κουμπλέ. Το μπολ, παιδιά, το έχω φέρει από την έκθεση. Είναι καινούριο μπολ της Big Max, Edge λέγεται. Είναι τύπου Vortex, δηλαδή έχει μερικές τρύπες στο κέντρο και είναι σαν funnel. Καπνίζουμε μια γεύση που μου έχει φέρει ένας φίλος από την Κύπρο, Revossi, μια τουρκική εταιρεία. Την έβλεπα πολύ συχνά να παίζει στη Ρωσία. Σε εκθέσεις. Εντάξει, η συγκεκριμένη γεύση δεν πολύ μ' αρέσει. Είναι μέντα. Ίσως με κάτι χόρτα, δεν μπορώ να καταλάβω τι. Έλα, το κοιμάσαι, πας και πεις. Νομίζω φρούτο δεν βγάζει. Κάτσε να δω. Είναι κάτι γνώριμο σαν γεύση. Δεν ξέρω αν έχει μέντα μέσα, έχει μέντα. Έχει μέντα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Πάντως, είναι κάτι γνώριμο. Νιώθω ότι κάπου το έχω ξανακάνει αυτό. Ή το φάει, είναι... δεν ξέρω τι είναι. Δεν το έχω καταλάβει τι είναι. Θα σου πω τι μου θυμίζει εμένα. Για πες. Τι μου θυμίζει δηλαδή όταν το έκανα. Μου θύμισε αυτά τα Haribo, τα ζελεδάκια με τη γεύση Coca-Cola. Εμένα μου θύμισε αυτό το πράγμα. Coca-Cola δεν είναι με τίποτα, ρε. Όχι, δεν είναι.
Πάντως είναι ωραίος να γυλές όμως. Ναι, και εμένα μου αρέσει ο να γυλές αυτός. Δηλαδή και το κόκκινο και αυτό το υλικό, τι είναι αυτό, είπαμε. Είναι εξαιρετικό. Ακριλικό πρέπει να είναι αυτό. Ακριλικό, για να... εξαιρετικό. Παιδιά, αυτό που ήθελα να σας αναφέρω, σύντομα θα έχουμε, δηλαδή την Παρασκευή ή την Πέμπτη. Black Friday είναι η Παρασκευή. Παρασκευή, ναι, ναι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, θα έχουμε Black Friday στην... Τι γελάς, ρε. Black Friday, τι είναι αυτή φέτος. Εγώ προσπαθούσα να συνδυθώ την ημερομηνία. Η Hookah Joy, όπως θα κληρώσει και αυτόν τον αργυλέ, στο προφίλ της Hookah Joy θα γίνει η κλήρωση. Θα κάνει τρελές εκπτώσεις. Οπότε πόσο την τρελές. Πέμπτη στις 12 ώρα το βράδυ θα αλλάξουν όλες τις τιμές στο site. Έτσι δεν είναι, Τζέι Καραχρήστο? Έλα να μας πεις δύο λόγια. Δεν γράφει η κάμερα. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστούμε την παρέα σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.